Ιδρύματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κιλκής σας καλωσορίζει στη σημερινή σπουδαία εκδήλωση που σκοπός της είναι να μεταφέρει το μήνυμα της πανανθρώπινης ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας και παράλληλα να τιμήσει τους ξεχωριστούς εθελοντές αιμοδότες του Περιφερειακού Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Κιλκής, οι οποίοι προσφέρουν αδιαλείπτως το αίμα τους σε κάθε κάλεσμά μας. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός Κιλκής τη δεκαετία 2013-2023 έχει καλύψει 1.872 ανάγκες συνανθρώπων μας σε αίμα και αιμοπετάλια. 1.872 συνάνθρωποι μας χαμογελούν ξανά χάρη στους καθημερινούς ήρωές μας, τους εθελοντές αιμοδότες μας. Πριν προχωρήσουμε, θέλουμε να αναφέρουμε ότι στην εκδήλωσή μας και τους αιμοδότες μας τιμούμε την παρουσία τους. Όλοι εσείς που όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, βρίσκεστε πάντοτε δίπλα στο Περιφερειακό Τμήμα ΕΣ Κιλκής και στηρίζετε κάθε δράση μας και σας ευχαριστούμε τον καθένα ξεχωριστά. Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Γεώργιος Γιωργαντάς. Ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας, Δ. Σαγιά Αλπέντα-Μαλέ, από την Αγγλία. Ο επίτιμος Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας, κ. Τζιαφράνκο Μασάρο, από την Ιταλία. Η Γενική Ταμείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας, κ. Βαλεντίνα Ρούκολο, από την Ιταλία. Ο Πρόεδρος της Υπηρετικής Επιτροπής Αίματος για την Αφρική του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας, κύριος Φαρίτ Μπελουάφη από το Μαρόκο. Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πολιανής Κιλκησίου, κύριου Βαρθολομαίου Πανοσολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρίδης. Ο Δήμαρχος Κιλκής κύριος Δημήτριος Κυριακίδης. Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, κυρία Δέσποινα Αγωτουσάκη. Ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αντώνη Βαβγερινού, Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, κύριος Κύβελος Σωτήριος. Η Αντιδήμαρχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κύριος Χατζιαποστόλου Ιωάννης. Καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου, κυρία Κατερίνη Σιούτα. Τεχνικών έργων και δόμησης, κύριος Πογέλης Ανέστης. Τοπικής ανάπτυξης, πρόνοιας και ποιότητας ζωής, κύριος Μπαλάσκας Γεώργιος. Ο πρώην βουλευτής νομού Κιλκής, χειρουργός μειωστήρης γυναικολόγος, κύριος Φραγκίδης Γεώργιος. Ο διοικητής της 71 αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας Πόντος, ταξίαρχος, κύριος Κυριακίδης Αναστάσιος. Ο αναπληρωτής διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας αντιπύραρχος, κύριος Γκαντίδης Χρήστος. Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Κιλκής και διοικητής του τμήματος Τροχέας, κύριος Κουτίδης Ευστάθιος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Απόστρατων Αξιωματικών Νομού Κιλκής, ταξίαρχος, κύριος Τσερτσίνης Σπυρίδων. Ο διευθυντής του Σταθμού Αιμοδοσίας, κύριος Γιακαμόζης Αθανάσιος. Η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκής, κυρία Αθηνά Κολεσίδου. Ο αντιπρόεδρος του Εκμελητηρίου Κιλκής, κύριος Βιολιτζής Κωνσταντίνος. Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκής, κύριος Κατσιάνος Κωνσταντίνος. Και ο πρόεδρος της τοπικής διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, κύριος Κυπουρίδης Ελκυβιάδης. Επιπρόσθετα, ευχαριστούμε από καρδιάς τους συλλόγους και φορείς που στηρίζουν με τη συμμετοχή τους στη λαβανδρομία και την εκδήλωσή μας και οι οποίοι είναι Ελίκιο Ελληνίδων, Αρχιτικός Όμιλος Κυπησιακός, Ακαδημία Αλέξανδρος Κιλκής του Τμήματος Στίζος, Αρχιτικός Σύλλογος Άτλας, Σύλλογος Κόμμα, Αρχιτικός Σύλλογος Μικροκάμπου,
Αττικής Θεατρομάχης, Πολιτιστικός Σύλλογος Μέσων Αποστόλων, Κρατική Εστία, Αθλητικός Σύλλογος ΑΕΤΟΣ, Ιππικός Όμιλος Ράντσο Κυρκής, Αθλητικός Σύλλογος ΣΠΕΑΣ, Σύλλογος Κρητών του Αρκάδη, Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρολίμης και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Περιπατητών Αμφιλικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της σημερινής εκδήλωσης, που χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού Κιλκής ευχαριστεί θερμά τον κύριο Θεολόγο Ζώτο, που ανέλαβε εξ ολοκλήρου όλα τα έξοδα της εκδήλωσης, θέλοντας να λάβουν οι εθελοντές αιμοδότες τις διακρίσεις τους με τις καλύτερες συνθήκες όπως ακριβώς τους αξίζει. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και προσωπικά τον πρόεδρο κύριο Παναγιώτη Κατσίβελα, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας και κίνησε τη διαδικασία για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η αποστολή των μεταλλίων του Υπουργείου Υγείας. Τον Δήμο Κυλκής που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας για βοήθεια και συνεργασία. Η φιλαρμονική μπάντα της Νέας Άντας Κυλκής που λάβει με τη σημερινή μας εκδήλωση. Την Αστυνομική Κέρδηση Κυλκής και το Τμήμα Τροχέας. Τα φωτογραφία Αθανασίου Δημητρίου και τις ειδήσεις Κυλκής για τη δωρεάν εκτύπωση του γραφικού υλικού. Για τη δωρεάν διανομή όλων των προσκλήσεων προς τους αιμοδότες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού Κυλκής που όλα αυτά τα χρόνια καλύπτουν αφιλοκερδώς κάθε δράση που αφορά στην εθελοντική αιμοδοσία και συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο μας. Το λόγο έχει η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Κυλκής, κυρία Φραγκίδου Εκατέρινη. Εκλεκτή προσκεκλημένη. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, πολύτιμοι αιμοδότες μας, αγαπητές εθελόντριες, αγαπητοί εθελοντές. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στην σημερινή ξεχωριστή εκδήλωση αιμοδοσίας και ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κυλκής. Αρχικά θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ στον Θεολόγο Ζώτο. Ο θεολόγος μας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣ Κυλκής και γραμματέας της ΠΟΣΕΑ, πρόσφατα εκλέχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία που άγγιξε το 90% στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας. Είναι μία θέση που τιμά πρωτίστως τον τόπο μας, τη γενέτειρά του, το Κυλκής και φυσικά όλους εμάς που τον έχουμε συνεργάτη άξιο και ικανό στην καθημερινότητά μας. Συγχαρητήρια θεολόγια μας ακόμα μία φορά. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος ανθρωπιστικός οργανισμός, διέπεται από τις εξής 7 θεμελιώδεις αρχές. Ανθρωπισμός, αμεροληψία, ουδετερότητα, ανεξαρτησία, εθελοντισμός, ενότητα και παγκοσμιότητα. Με βάση λοιπόν αυτές τις αρχές, δηλώνει το παρόν σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις του βίου. Όσον αφορά στους εθελοντές μας, είναι κύτταρα διαφορετικά που αποτελούν το εθελοντικό σώμα και κάνουν την καρδιά του εθελοντισμού να κτυπά ξέφρενα. Διαφορετικοί όλοι ως προς την καταγωγή, τη μόρφωση της αντιλήψης με έναν κοινό παρονομαστή.
την επιθυμία τους να προσφέρουν. Εκείνος που παίρνει νιώθει ανθρώπινη χαρά. Εκείνος που δίνει νιώθει θεϊκή χαρά. Αυτή είναι η αμοιβή των εθελοντών λοιπόν, η χαρά και η ικανοποίηση μέσα από την προσφορά, την αυτοθυσία και τον αλτρουισμό. Αναπόσπαστο κομμάτι, ιδιαίτερα εδώ, στο τοπικό τμήμα του Κιλκής, αποτελούν οι πολύτιμοι εθελοντές αιμοδότες του, που ακόμη μία φορά με τις εθελόντριες και τους εθελοντές, αλλά και με όλους τους συμπολίτες μας, πραγματοποίησαν και τη φετινή λαμπαδιδρομία με σκοπό έναν και μοναδικό, την αφύπνιση των συνειδήσεων και την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων εθελοντών αιμοδοτών, σηματοδοτώντας τη συνέχιση του σημαντικού έργου που επιτελεί η Τράπεζα Αίματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κιλκής σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα στην τοπική μας κοινωνία. Αν τώρα αναρωτιέστε ποιοι είναι τελικά οι αιμοδότες του ΕΣ, δεν έχετε παρά να δείτε γύρω σας, όπου αυτή η αίθουσα έχει πλημμυρίσει από παλιούς και νέους αιμοδότες, τη χαρά και τη συγκίνηση των οποίων σήμερα ήρθατε να μοιραστείτε σε αυτήν την κορυφαία στιγμή που θα ακολουθήσει. Και βεβαίως γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό και πριν ξεκινήσουν οι απονομές, θα προχωρήσουμε σε κάποιους σύντομους χαιρετισμούς. Παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριο Γεώργιο Γεωργαντά, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβαστέ Πατέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι προσκεκλημένοι. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για το Κιλκής. Είναι πραγματικά μια μεγάλη μέρα, γιατί στο ανώτατο επίπεδο επισκέπτονται την πόλη μας οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται παγκοσμίως το ζήτημα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και είναι η αιμοδοσία των εθελοντών, αυτή η πηγή της ζωής, η τόσο αναγκαία, η τόσο απαραίτητη, η τόσο αναντικατάστατη, για να μπορέσει ο κόσμος να έχει την υγεία του. Διάβαζα ότι για να μπορέσει να υπάρχει διαθέσιμο αίμα πάντα σε μια χώρα, πρέπει το 10% του πληθυσμού να δώσει αίμα μία φορά το χρόνο. Δυστυχώς δεν είμαστε σε αυτά τα επίπεδα και κάποιοι δίνουν όσο περισσότερες φορές επιτρέπεται να δώσουν. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη πράξη αγάπης και κοινωνικής αλληλεγγύης με ισχυρότερα μηνύματα από αυτή, από την εθελοντική αιμοδοσία. Από μια πράξη με απτό αποτέλεσμα που δείχνει την πραγματική αγάπη, το απόθεμα αγάπης που έχουν οι εθελοντές προς τον συνάνθρωπό τους. Είναι λοιπόν άξιοι της δικής μας στήριξης. Γιατί υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού που για λόγους υγείας ή για όποιον άλλη αιτία δεν μπορεί να δώσει αίμα. Δεν μπορεί να είναι εθελοντής αιμοδότης. Μπορεί να είναι όμως υποστηρικτής του κινήματος των αιμοδοτών, των εθελοντών αιμοδοτών και να τους στηρίζει με κάθε τρόπο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω την αναφορά μου για τον θεολόγο τον Ζώτο. Ο θεολόγος ο Ζώτος στηρίζει αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, με το αίμα του το ίδιο και όχι μόνο με τα χρήματα που ξοδεύει για αυτόν τον σκοπό. Με τη στήριξη που δίνει σε όλη αυτή την προσπάθεια τόσα χρόνια στο Κιλκής. Και είναι μεγάλη τιμή για τον Κιλκής η θέση στην οποία τον εξέλεξα. Και πραγματικά πρέπει να γίνει παράδειγμα για όλους. Στήριξε την αιμοδοσία πάρα πολλά χρόνια και σας πληροφορώ, όχι φυσικά μόνο στο Κιλκής, σε όλη την Ελλάδα. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών και εκεί ξέρω την αναγνώριση, ήξερα την αναγνώριση που υπάρχει στο πρόσωπό του, η οποία βεβαίως φάνηκε και με την εκλογή του. Συγχαρητήρια σε όλους όσους σήμερα
στήριξαν και στηρίζουν αυτή την υπέροχη προσπάθεια. Αλλά πάνω απ' όλα, συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες. Τους είμαστε πραγματικά αγνώμονες. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με τους προσκεκλημένους μας, που σήμερα τιμούν τη χώρα μας και το Κιλκής και οι οποίοι πραγματοποίησαν πολύ ωραία ταξίδια για να βρίσκονται μαζί μας. Παρακαλούμε για ένα σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας, Δ. Σαγιάχ Αμπτελά Μαλέκ, να προσεύχει. Bonsoir tout le monde. La civilisation grecque est un patrimoine de toute l'humanité qui a contribué positivement à renforcer les liens entre les humains. Le meilleur exemple, ce sont les Jeux Olympiques. Εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας, ο πρόεδρος θα απονείμει το μετάλλιο στο Περιφερειακό Τμήμα Ερυθρού Σταυρού Κιλκής ως την ελάχιστη ένδειξη τιμής για την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας. Να δώσουν ένα αναμνηστικό και προς εμένα, απλά τυχαίνει να κάνω εγώ τη μετάφραση τώρα, ως νέος γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας και του Κιλκής. Ringrazio la Presidente Fragilò per l'invito e tutta l'associazione. Sono venuto tante volte in Grecia, anche in passato, come Presidente della FIOS e mi sono trovato sempre bene, è stato sempre bello. Vi ringrazio per il calore e l'accoglienza che sempre mi avete accolto. Ladies and gentlemen, my dear Greek donor, good evening. I want to say thanks to the Greek Federation and to my friends and colleague Theologos Zotos for the invitation. It is a pleasure for me being here today with you, and I am very happy to start to work with Theologos in fields. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της Υπηρετικής Επιτροπής Αίματος για την Αφρική, κύριο Φαρίδ Μπελουάφη. Bonsoir, Monsieur Levin, Mesdames, Messieurs, chers membres de la société civile, honorable assistance. Tout d'abord, j'ai l'immense honneur de participer à cet événement aujourd'hui et à cette occasion, je voudrais remercier les organisateurs. Προσορίζοντας τους υψηλούς προσκεκλημένους μας, θα μου επιτρέψεις, Θεολόγια, να χρησιμοποιήσω το όνομά σου και να σας υπενθυμίσω ότι κατά τη θεολογία της Εκκλησίας μας, ο πρώτος μεγάλος αιμοδότης είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αυτό το ιερό σύμβολο του Σταυρού πρώτος το έγαψε κόκκινο με το αίμα του και έγινε ο πρώτος αιμοδότης που δι' αυτού του Αγίου Αίματος αναζωογονεί τον κόσμο όλων. Μέσα σε αυτή την πανανθρώπινη αξία του εθελοντισμού και της εθελοντικής αιμοδοσίας, όλοι εμείς βρίσκουμε ανταπόκριση σε αυτό το πρότυπο. Γι' αυτό και, εκφράζοντας τις θερμές ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Βαρθολομαίου, σας δίνουμε τα θερμά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και το παράδειγμά σας να βρίσκει πάντοτε άξιους συνεχιστές και μιμητές. Ευχαριστούμε που υπάρχετε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Σταθμού Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκής, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους εθελοντές αιμοδότες
που αποτελούν την ψυχή και την κινητήριο δύναμη της αιμοδοσίας, αφού χωρίς αυτούς η αιμοδοσία απλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει και να λειτουργήσει. Επίσης, ευχαριστούμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Τμήμα Κιλκής για την πλούσια δράση τους και την καθημερινή προαγωγή της αιμοδοσίας. Ευχαριστούμε προσωπικά τον κύριο Ζώτο, την κυρία Φραγκίδου και όλα τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τμήματος Κιλκής. Τους ευχαριστούμε γιατί εκτός από την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, ο Ερυθρός Σταυρός έχει σταθεί ποικιλοτρόπως στήριγμα και αρρωγό στο σταθμό της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κιλκής όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, η εθελοντική αιμοδοσία είναι ένα έμπρακτο μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης. Η ιδέα του εθελοντισμού βρίσκει μία από τις ωραιότερες και ιερότερες εκδηλώσεις του στην αιμοδοσία, η οποία αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του κοινωνικού εθελοντισμού. Το αίμα, όπως γνωρίζουμε, είναι συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή. Επομένως, ο εθελοντής αιμοδότης καθίσταται δωρητής ζωής, αφού με την προσφορά μέρους του αίματός του περιφρουρεί το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, αυτή την ίδια τη ζωή. Μάλιστα, η προσφορά αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία και καταδεικνύει την ομορφιά της ψυχής του εθελοντή αιμοδότη, αφού η προσφορά αίματος γίνεται αφιλοκερδός και ανιδιοτελώς προς τον άγνωστα πάσχοντα ασθενή που το έχει τόσο πολύ ανάγκη. Τελικά στον κόσμο μας υπάρχει ακόμη αγάπη και προσφορά. Υπάρχει όμως και μίσος και αδιαφορία. Μπορείς να δώσεις ό,τι θέλεις, αλλά συνήθως παίρνεις ό,τι δίνεις. Ας επιλέξουμε λοιπόν το δρόμο της προσφοράς και ας παρακινήσουμε πρώτα τους εαυτούς μας και κατόπιν τους τριγύρους μας να γίνουμε όσοι μπορούμε εθελοντές αιμοδότες. Καθώς ενώ η αιμοδοσία δεν κοστίζει τίποτα, η αξία της παραμένει ανεκτήμητη για αυτούς που τη χρειάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόσωπο του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Ερυθρού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κύβελλο Σωτήρη. Σεβαστέ Πατέρα, αξιότιμες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή να παρευρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωσή σας, την ιδιαίτερα συγκινητική, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δόκτωρα Αντώνιο Διαδινό, ο οποίος είναι πρωτοπόρος και ακούραστος συνοδοιπόρος μας, προκειμένου να τιμήσουμε τους εθελοντές, αιμοδότες μας για την προσφορά και αλληλεγγύη τους. Οι έννοιες αλληλεγγύη, προσφορά, εθελοντισμός δεν είναι έννοιες κενές περιεχομένου. Αποτυπώνονται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βάζουν το εμείς πάνω από το εγώ. Τους συναντάμε καθημερινά να προσφέρουν με κάθε δυνατό μέσο για την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με κάθε τρόπο που μπορούν, με πράξεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε όσους χρειάζονται βοήθεια. Τους βλέπουμε να επιχειρούν με κάθε τρόπο στη διαχείριση των ειδικών συνθήκων που προκύπτουν αιτία πολέμου ή φυσικών καταστροφών στη χώρα μας ή σε άλλες γείτονες χώρες, με μαζικές δράσεις που προσδίδουν τα στοιχεία της οικουμενικότητας, παγκοσμιότητας, όπως εξάλλου ως διεθνές κίνημα ο Ερυθρός Σταυρός καλούμαστε καταστατικά να υπηρετήσουμε, προσφέροντας με απόλυτη αμεροληψία, χωρίς διακρίσεις, με σκοπό την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Κορυφαία στιγμή αυτού του πνεύματος αλληλεγγύης, την οποία τιμούμε σήμερα, είναι η πράξη της αιμοδοσίας, διότι ο εθελοντής αιμοδότης δίνει το ίδιο του το αίμα για τον άγνωστο συνάνθρωπό του. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Πρόεδρος του, Δ.Α. Αντώνιος Ευγερινός, ευχαριστούμε και τιμούμε τους εθελοντές αιμοδότες μας, τους συγχαίρουμε και τους διαβεβαιώνουμε ότι όλοι εμείς θα στεκόμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομοσπονδία Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, κυρία Δέσποινα Ρουτουσά. Και η οποία μας τιμά από την Κρήτη, είναι και πρόεδρος της Αιμοδοσίας Κρήτης. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, αγαπητά αδέλφια αιμοδότες εξαίματος, αγαπητά παιδιά, αυριανοί αιμοδότες μας. Είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας. Είναι η δεύτερη φορά, ήμουνα και το 2016 στη Λεπεδοδρομία. Ήτανε απρόπτο ο ερχομός μου σήμερα εδώ. Και να πω κι εγώ τη γνωριμία μου με τον θεολόγο τον Ζώτο. Είναι Αύγουστος λοιπόν και είμαστε στο Σύνταγμα για να κάνουμε την έναρξη της Πανελλήνιας Λεπεδοδρομίας μας.
Φανταστείτε λοιπόν Αύγουστο στο Σύνταγμα, τι ζέστη ήταν. Οι εύσονές μας ήταν έτοιμοι να λιποθυμήσουν, όπως και εμείς οι εθελοντές που ετοιμαζόμαστε για την εκδήλωση. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω ένα νεαρό με ένα κουστούμι σκούρο μπλε. Λέω, Παναγία μου, εμείς με κουστούμι. Αυτός ήταν ο θεολόγος Ζώτος λοιπόν. Γνωριστήκαμε πριν 12 χρόνια. Υπηρετούμε αυτό το κομμάτι που λέγεται εθελοντική αιμοδοσία και χαίρομαι που μέλος του ΔΣ της ΠΟΣΕΑ και ο ψήφος μου και μένα στείλαμε το θεολόγο στο παγκόσμιο φέτος του Θεό και πήραμε αυτή τη διάκριση του Γενικού Γραμματέα. Τον αγαπώ πάρα πολύ, τον έχω σαν παιδί μου. Έχω ένα παιδί συνήλικο. Και τώρα λέω λίγα λόγια για τη λαμπαδοδρομία μας. Η φλόγα της αγάπης λοιπόν ξεκίνησε 23 Ιουλίου από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπου έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα, τα νησιά και την Κρήτη μας. Στην Κρήτη εκπροσωπούσα εγώ την Πανελλήνια Ομοσπονδία, οπότε πήγαμε σε όλους τους νομούς. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, πρώτη τελευταία μέρα της λαμπαδοδρομίας. Αύριο θα μεταφερθούμε στην Καστοριά, που εκεί θα γίνει η λήξη της λαμπαδοδρομίας μας και η 33η Αφικτιονία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, στην κυρία Κατερίνα που την γνώρισα το 2021, ήταν στο συνέδριο στα Χανιά που πραγματοποιήσαμε κι εμείς, όλους τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού σε όλη την Ελλάδα, όλους τους εθελοντές αιμοδότες και αυτή η μέρα και αυτή η φλόγα της αγάπης να δημιουργήσουμε νέους εθελοντές αιμοδότες, γιατί δυστυχώς η χώρα μας δεν είναι αυτάρκη σε προσφερόμενο αίμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρόεδρος θα παραδώσει μια τιμητική πλακέτα εκ μέρους του τμήματος και εκ μέρους της ΠΟΣΕΑ την παραλάβει η κυρία Δέσποινα Ροδουσάκη. Παρακαλούμε τον χειρουργό με ευτήρα γυναικολόγο χειρόφο Γεώργιο Φραγκίδη, ο οποίος από τη θέση του Προέδρου της Κλινικής Γέννησης, που ήταν ως πρόεδρος εκεί, έχει συμβάλει στην ενημέρωση του πληθυσμού από κοινού με το τοπικό μας τμήμα για τη σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δωρεάς του Ροστοκυκάρου. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους αξιότιμους εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εθελοντικής Αιμοδοσίας για την τιμή που μας κάνουν να παρευρίσκονται εδώ. Η παρουσία και μόνο είναι ένα κίνητρο, πιστεύω, για όλους εμάς και για όλους όσους παρακολουθούν να γίνουν λαμπαδιοδρομής της εθελοντικής αιμοδοσίας. Για μένα είναι συγκινητικό, γιατί οι οργανωτές αυτής της εκδήλωσης τυχαίνουν να είναι και δικοί μου άνθρωποι. Είναι ο Ερυθρός Σταυρός και είναι και ο θεολόγος. Ο θεολόγος τον οποίο τον ξέρω από μικρό παιδί. Ένας νέος, δραστήριος, έξυπνος πολύ, κι ας μη φαίνεται έτσι. Αλτρουιστής, εθελοντής, αλληλέγγυος δίπλα σε κάθε συνάνθρωπο που βλέπει ή αισθάνεται ότι το έχει ανάγκη και μπορεί να το προσφέρει. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από μία επαγγελματική προσφορά, έχει και μία τεράστια κοινωνική προσφορά. Με τις πράξεις του, με την πορεία του, έγινε ισχυρός εκπρόσωπος των αξιών και των αρχών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού. Στοιχεία τα οποία έχουν
και όλοι αυτοί που σήμερα θα βραβευτούν οι εθελοντές αιμοδότες. Το λέω αυτό γιατί τους οφείλουμε ένα τεράστιο μεγάλο ευχαριστώ και βεβαίως η παρουσία τους και μόνο γίνεται συγκινητική και ευαισθητοποιεί, πιστεύω, την ψυχή όλων των ανθρώπων που αισθάνονται το διπλανό τους όταν υποφέρει σαν δικό τους άνθρωπο και έχουν τη θέληση και τη δύναμη να του προσφέρουν ό,τι βοήθεια μπορούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αίμα. Το λέω αυτό γιατί σαν χειρουργός που είμαι με φτήρες γυναικολόγος, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το αίμα εμάς μας χρειάζεται στις χειρουργικές μας επεμβάσεις. Χρειάζεται όμως τα μικρά παιδάκια που έχουν λευκαιμίες. Χρειάζεται στη χώρα μας και γενικότερα στις μεσογειακές χώρες που έχουν τη μεσογειακή αναιμία. Χρειάζεται στα πολλά τροχαία ατυχήματα που δυστυχώς πρωτοπορεί σε αυτό η χώρα μας στην Ευρώπη. Και παρόλα, υπάρχει ένα παράδοξο, παρόλα που η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη από τους εθελοντές αιμοδότες, παρόλα αυτά δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της. Γιατί αυτό? Γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και ξέρετε, στο τροχαίο το αίμα το χρειάζονται οι άνθρωποι κυρίως το πρώτο 24ωρο και πρέπει να το βρουν. Και αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς χάνουμε ζωές. Η Ελλάδα καλύπτει το 60% των αναγκών της από εθελοντές αιμοδότες και το υπόλοιπο από συγγενείς και φίλους και εισαγωγές. 40 εκατομμύρια περίπου είναι τα έξοδα της Ελλάδας για την εισαγωγή αίματος από το εξωτερικό. Άρα, κλείνοντας και για να μην σας κουράζω άλλο, η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση αγάπης, μια εκδήλωση κοινωνικής προσφοράς, μια εκδήλωση ευαισθησίας απέναντι στους συνανθρώπους μας. Και όλοι εμείς καλούμαστε να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού όσο μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την ιδέα του εθελοντισμού στην αιμοδοσία. Και ξέρετε κάτι, το μεγαλύτερο ή οι μεγαλύτερες αξίες στη ζωή μας στον άνθρωπο είναι η υγεία και η ζωή. Και αυτοί οι εθελοντές, οι αιμοδότες, οι άνθρωποι που δίνουν αίμα, χαρίζουν ζωή και δίνουν ζωή στους ανθρώπους. Χαρίζουν υγεία και δίνουν και σώζουν ζωές. Γι' αυτό λοιπόν συγχαρητήρια σε όλους και νομίζω το παράδειγμά τους είναι παράδειγμα προς όλους μας για μίμηση. Σας ευχαριστώ πολύ.